Το χρέος, το χρέος. Ναι, αλλά η άλλη πλευρά επιμένει όμως. Συμφωνώ. Άρα είναι ιδεολογική η αιμονή. Άρα λοιπόν έχουμε μια ακαμψία ιδεολογικού χαρακτήρα. Είναι αυτό που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του την τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πρόκειται περί πολιτικής διαφωνίας. Δεν νομίζω ότι τέτοια ζητήματα μπορούν να μπαίνουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με αυτόν τον τρόπο. Από την άποψη αυτή η κυβέρνηση. Επειδή προφανώς πρόκειται περί πολιτικής διαφωνίας. Άρα δηλαδή τι ζητούνε δηλαδή από την ελληνική κυβέρνηση. Να ακολουθήσει μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Αλλά, να μπει στη διεθνή των νεοφιλελευθεριστών. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ όμως, δεν μπορείτε να πείσετε. Για το υπόλοιπο κομμάτι της πολιτικής. Αν πούμε ότι αυτό είναι ιδεολόγημα. Εγώ σας λέω ότι είναι έτσι. Να πείσουμε ποιον. Τι εννοείτε να πείσουμε. Στον Ιστέ, θέλουμε να πείσουμε για να συμφωνήσουμε. Τι να τους πείσουμε πολιτικά. Να τους πείσουμε ότι η πολιτική της απορρίθμισης απέτυχε. Να τους πείσουμε ότι η μείωση των κατώτατων μισθών. Κύριε Σπέτα, αυτά είναι προεκλογικά πράγματα. Και ποιο είναι προεκλογικό. Είμαστε μετά τις εκλογές και είστε κυβέρνηση. Η τσέπη σας, αν έχει αδειάσει. Εγώ λέω. Όχι, δέχομαι αυτό που λέτε. Ότι οι εργαζόμενοι ένα εκατομμύριο και πάνω έχουν. Πείστε του τα υπόλοιπα. Ένα χρόνο μήνα πληρωτή. Μα πείστε του τα υπόλοιπα. Σας λέω όμως. Λέει μια άποψη. Λέει ότι θα μπορούσαμε. Αν πείθαμε στα ζητήματα δημοσιονομικής ή μεγάλων διαρθρωτικών. Δημοσιονομικής πολιτικής ή μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε, ας πούμε, ζητήματα υποχώρησης. Στον τομέα σας, για παράδειγμα, που είναι ιδεολογικό, πολιτικό θέμα. Έτσι. Φαίνεται ότι δεν πείθουμε στα άλλα. Σας λέω την κριτική που ασκείτε. Έτσι, όχι, ότι έχουμε κολλήσει. Εγώ βγάζω άλλο συμπέρασμα για την ώρα. Ότι τελικά η συζήτηση για τα νούμερα, για την προσαρμογή, για την δημοσιονομική σταθερότητα, εξυγίανση, πες το όλους αυτούς τους εύηχους όρους που έχουν κατά καιρόν χρησιμοποιηθεί, έχουν σχετική σημασία και ότι για κάποιους, και το επαναλαμβάνω αυτό για όλους. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι καθαρά ιδεολογικός, πολιτικός ή θα έλεγε κανείς και με άλλους όρους κοινωνικοταξικός. Mm. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι θέλουν τελικά μια Ελλάδα η οποία να έχει χαμηλό εργατικό δυναμικό, να μην έχει δευτερογενή τομέα. Ναι. Μαθαίνω παραδείγματα ειδικών φόρων. Για παράδειγμα, ναι. Γιατί στα λιπάσματα, γιατί στα λιπάσματα της καβάλας, μισό λεπτό για να ακούει ο κόσμος κάτι συγκεκριμένο. Τι να ακούσει συγκεκριμένο. Θέλετε να ακούσουμε. Όχι, δεν θέλουμε να ακούσουμε αυτό. Να πείτε ό,τι να είναι. Θέλουμε να σας ρωτήσω το εξής. Θα ρωτάμε και θα απαντάτε. Αυτό είναι το παιχνίδι στις συνεντεύξεις. Και ρωτάω. Είναι ιδεολογικό το θέμα. Η πράξη νομοθετική. Η πράξη νομοθετική. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να ρωτήσω. Αφήστε με να απαντήσω όπως το καταλαβαίνω εγώ. Ναι, να ρωτήσω. Αφήστε με να απαντήσω. Να ρωτήσω όμως. Μα σας έλεγα κάτι και τι ακούγατε. Μου λέγατε κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό που ρωτάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ ρωτάω το εξής. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θέλετε να σας ρωτήσω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις συζητήσεις. Δεν σας ρωτάω. Δεν έχω κάνει να ρωτήσω. Ολοκληρώστε αυτό που λέγατε για να γίνει η επόμενη ερώτηση. Δεν το λέω. Τον κύριο Σκουλέτη. Δεν μας αφήνει να ρωτήσουμε. Κουστάρετε κάνετε τη συζήτηση τώρα. Τι να κάνετε. Ολοκληρώστε. Εδώ είμαστε, γνωριζόμαστε χρόνια κύριε Σκουλέτη και ξέρετε ότι δεν υπάρχει τέτοια. Του γνωριζόμαστε χρόνια να φαίνεται ότι εξυπηρετούμε διαφορετικέ ο καθένα. Δεν εξυπηρετούμε τίποτα. Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα. Τι είναι αυτή η κυβέρνηση. Είμαστε δημοσιογράφοι. Πάω να σα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν με αφήνετε. Δηλαδή για παράδειγμα το γεγονός για να σας πω το συγκεκριμένο παράδειγμα το γεγονός ότι στην μοναδική βιομηχανία λιπασμάτων καβάλας που υπάρχει στην Ελλάδα υπήρξε μνημονιακός έκτακτος ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει πολιτική σκοπιμότητα. Δεν είναι μόνο το ταμιακό ζήτημα. Ωραία, και εγώ ρωτάω τώρα. Είναι και όμως. Τι πολιτική σκοπιμότητα. Άρα στο μοντέλο των απόψεων που μπορεί να έχει ο κ. Σόιμπλε για την Ελλάδα δεν θέλει να υπάρχει δευτερογενής τομέας. Άρα λοιπόν αυτό είναι δεν κάνουμε πολιτική συμφωνία. Άρα η προσπάθεια. Όχι, άμα την πάμε και την κουβέντα. Να πάμε και εκεί την κουβέντα. Όχι, μισό λεπτό. Εσείς είχατε βάλει ως βασική στόχευση να υπάρξει στο πολιτικό πεδίο συμφωνία που θα έδινε λύση στο πρόβλημα των σχέσεων. Δεν την έχουμε την πολιτική συμφωνία, προφανές. Δεν την έχουμε τώρα. Μπορούμε να την έχουμε. Δεν ξέρω τι θα έχουμε. Εγώ σας είπα ότι έχουμε συμφωνία. Όχι, όχι. Με βάση τις θέσεις που παίρνουν οι δύο πλευρές. Γιατί εδώ περιγράφεται τις κόκκινες γραμμές. Υπάρχουν και κόκκινες γραμμές στον άλλο. Άλλη. Η σύγκρουση είναι με τοπική. Κάποια από τις δύο πλευρές, εάν θέλουμε τη συμφωνία, τη θέλουν τη συμφωνία και οι δύο πλευρές, θα υποχωρήσει. Έτσι δεν είναι. Αλλιώς δεν μπορεί να προκύψει συμφωνία. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Υπουργείο σας. Για να γίνω και ακόμα πιο συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι. Το Υπουργείο σας. Την ώρα που είναι σε συζήτηση όλο το πλαίσιο. Έτσι. Θα προχωρήσει στην νομοθέτηση ή θα περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων. Εμείς κινούμαστε στη βάση ορισμένων παραδοχών που έχουν υπάρξει. Η μία είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Το δεύτερο είναι αυτά τα οποία συμφωνηθήκανε τον 20 Φεβρουαρίου. Εκεί υπόθηκε
ότι προχωρούμε στις συλλογικές συμβάσεις, για παράδειγμα, που είναι ένα νομοθέτημα, κάνοντας διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ταυτόχρονα, και ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει και τη γνώμη, τις παρατηρήσεις του ILO. Ναι, δηλαδή, αλλά έχετε υπογράψει ταυτόχρονα την 20η Φλεβάρη, δεν πειράζουμε τίποτα, θα σου πει ο άλλος με τον οποίο συζητάς, ότι δεν αλλάζουμε τίποτα από τα μέχρι τώρα, ούτε αυτοί πειράζουν κάτι. Και πάμε στην ενδιάμεση συμφωνία. Δεν το έχουμε πει αυτό. Αν το είχαμε πει αυτό, δεν θα φέρναμε ούτε το νομοσχέδιο κατά της ανθρωπιστικής κρίσης. Καλά, αυτό τώρα, κύριε Σκουλέτη, μου δεν είναι. Τι καλά που είναι. Ναι, καλά νόητο. Αυτονόητο είναι. Κύριε Σκουλέτη, καταλαβαίνω. Τι είναι αυτονόητο. Δεν υπήρχε επιβάρηση τρομακτική τώρα 200 εκατομμύρια. Σα θυμίζω ότι είχε πει τότε ο Πορτογάλος επίτροπος. Ο οποίος είχε εναντιωθεί. Το είχε θεωρήσει μονομερή ενέργεια. Ναι, πάντως συνειδητοποιείτε ότι δεν είχε κανένα πολιτικό σύμμαχο στην Ευρώπη. Με ποια έννοια, στα θέματα της δικής σας περιοχής. Και ο Ρέντσι στην Ιταλία και ο Βάλ στη Γαλλία νομοθετούν στα εργασιακά κατά πώς επιθυμεί η Γερμανία. Και κατά πώς απαιτεί να κάνουμε και εμείς. Γιατί σας είπα ότι ο μεγαλύτερος εχθρός σήμερα για την Ευρώπη είναι αυτές οι ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις. Άρα το ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο στενά ελληνικό. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, μπορεί κανείς να έχει την απέτηση από μια κυβέρνηση που έχει κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ να εξακολουθήσει, όχι να αλλάξει, να φέρει τις δικές, να διατηρήσει το προηγούμενο καθεστώς όπου ο εργαζόμενος ζει σε συνθήκες απόλυτης ανασφάλειας. Άρα, όχι, άρα επί του πολιτικού, άρα δεν συμφωνούμε, Άρα θεωρώ. Να σας κάνω την ερώτηση. Παίρνετε τα λεφτά δεν μπορεί. Το επόμενο βήμα, άμα χρειαστούμε κι άλλα, από πού. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνεται δεκτή αυτή η κριτική περί μονομερών ενεργειών στα συγκεκριμένα ζητήματα. Ωραία. Δεν την κάνει κανείς αυτή την κριτική, τουλάχιστον δεν την κάνουμε εμείς. Πάμε παρακάτω. Πάτε σε μια συζήτηση η οποία τραβάει τώρα 2 μήνες. Είναι ένα ασταθές, ασαφές περιβάλλον, το λέτε και εσείς ήδη, δεν χρειάζεται, με τα προβλήματα τα γνωστά που έχουν δημιουργηθεί. Εάν δεν συμπέσουν οι κόκκινες γραμμές, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ενδεχόμενο, διότι είναι προφανές ότι υπάρχουν βαθιές πολιτικές διαφορές. Τι κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουν. Η κυβέρνηση κάτι πρέπει να πει. Όπως κάτι πρέπει να πει σε αυτό που λένε οι δήμαρχοι. Εάν δεν φτάσουμε και χρειαστούμε και άλλα λεφτά μεθαύριο. Από πού? Τις καταθέσεις. Γιατί αυτό είναι ένα είδος εσωτερικού δανεισμού. Ένας τρόπος εσωτερικού δανεισμού. Υπάρχει άλλος τρόπος εσωτερικού δανεισμού στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες. Πρέπει η κυβέρνηση να πει στον κόσμο τι σκοπεύει να κάνει. Δεν έχει υπάρξει, νομίζω, πιο ειλικρινής κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια από τη δικιά μας. Χωρίς προσπάθεια ειροποίησης της κατάστασης, λέγοντας πια αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ότι έχει καμιά προσπάθεια τουλάχιστον από μεριάς μου να συγκαλύψω τα ζητήματα? Όχι, δεν έχετε ξαναδεί τις προηγούμενες κυβερνήσεις κάποιον υπουργό ο οποίος να μην μιλάει τόσο ανοιχτά? Και αυτό δεν χαρακτηρίζει μόνο εμένα, δεν είναι μια προσωπική στάση. Άρα λοιπόν δεν πάμε να κοροϊδεύουμε κανέναν. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, το γνωρίζαμε πριν τις εκλογές, δεν το κρύψαμε. Είπαμε στον ελληνικό λαό τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα πρέπει να κινηθούμε, και με βάση αυτή την εντολή, αυτό το δικαίωμα που έχει αυτός εδώ πέρα ο ελληνικός λαός να ορίζει τα στοιχειώδη, να ασκεί τα δημοκρατικά του δικαιώματα. Με βάση λοιπόν αυτή την κατεύθυνση. Και με πράγμα αυτή είναι που περιεχομένου, κύριε Οφείλετε να. Η πράξη τη καταγγέλατε προλογικά. Για ποιο πράγμα τη καταγγέλαμε και γιατί? Α, είναι άλλη τώρα αυτή. Έχει άλλο χρώμα, ιδεολογικό. Όχι, ιδεολογικό χρώμα. Η σκοπιμότητα είναι τελείως διαφορετικό. Διότι δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμες καταστάσεις και έτσι μόνο δικαιολογείται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και δεν πρέπει να είναι ο κανόνας όπως ήταν την προηγούμενη φορά. Εξαιτίας αδράνειας κυβέρνησης βρισκόμαστε εκεί, λέει μια κριτική. Ότι η κυβέρνηση έχει φτάσει τώρα 3 μήνες που δεν συμφωνεί με τους εταίρους μας. Για όποιους λόγους, δεν συμφωνεί πάντως, και έχει φτάσει στο σημείο να ξύνει τον πάτο του βαρελιού πια. Ναι, αλλά αυτό είναι μια κριτική την οποία δεν τη συμμερίζομαι εγώ και φαντάζομαι άλλο, δεν ναι, τη συμμερίζονται οι περισσότεροι που μας. Δεν ισχύει επομένως. Μα γι' αυτό η ερώτηση είναι τι κάνει. Όχι, βέβαια. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή αυτή η κριτική δεν στέκει. Πέστε μου άλλα πράγματα. Πέστε μου. Δηλαδή μετά από τα χρήματα των Δήμων, αυτό που συζητήσαμε και πριν, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Αν βρεθεί πάλι να είναι στριμωγμένη και να μην έχει συμφωνία με τους εταίρους, πού αλλού θα βρεθεί? Ο χρόνος δεν είναι άπειρος. Εξαντλείται. Ακριβώς. Και ούτως ή άλλως αυτή η συζήτηση για την λεγόμενη ενδιάμεση μεταβατική συμφωνία γέφυρα έχει ουσιαστικά φτάσει προς το τέλος της, διότι έχει τελειώσει και ο χρόνος όπου θα κάνετε, ναι, έχει, έτσι, το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Δεν υπάρχει. Άρα νομίζω ότι αυτό το οποίο επιβάλλεται, και θεωρώ ότι αυτό εννοούσε ο κύριος Βαρουφάκης, ξέρεις, με τις δηλώσεις του, με ένα μέρος των δηλώσεών του, είναι ότι πλέον η συζήτηση πρέπει να συνελικοποιηθεί, να είναι ενιαία. Ωραία. Αναζητούμε λοιπόν μια απάντηση για τα θέματα του χρέους,
συνολική υπερασπιστεί και τα ιδεολογία μου εδώ, κύριε Βαρουφάκη. Το χρέο. Αφορούσε και στο δικό σα τομέα για τα εργασιακά που λέει να βρούμε έξυπνε λύσει κτλ. Αλλά έπρεπε να αφήσει είμαστε η κυβέρνηση τα ιδεολογία μα. Στην κυβέρνηση είμαστε όλοι έξυπνοι. Το χρέο είναι μια πονεμένη ιστορία. Από τη στιγμή που η Γερμανία λέει ότι πολιτικά δεν πρόκειται το χρέο στην παρούσα φάση να αναδιαρθρωθεί, ασχέτως αν οι περισσότεροι οικονομολόγοι λένε ότι δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέο. Είναι πολιτική επιλογή τη Γερμανία. Μπορείτε να μα πείτε. Τι ακριβώς ζητούν οι δανειστές? Ζητούν την πλήρη εφαρμογή του Mail Χαρδούβελη? Ναι, ένα κομμάτι τους ναι. Ένα κομμάτι τους ναι. Και αυτό το οποίο κανείς μπορεί να βγάλει ως εμπειρία από τις συζητήσεις σε επίσημο και ανεπίσημο επίπεδο, δηλαδή και με τα τεχνικά κλιμάκια και έξω, είναι ότι συγκεκριμένοι κύκλοι, οι ακραίοι κύκλοι των δανειστών, θα έλεγα οι Γερμανο. Ο κύκλος αυτός. Ζητούν αυτό. Άρα αυτό, προσέξτε όμως, δεν αποτελεί καταπάτηση του περιεχομένου της συμφωνίας του 23 Φεβρουαρίου. Εμείς δεν κάναμε σαφές από την αρχή ότι δεν μιλάμε. Να συζητήσουμε κιόλας αυτό στη Βουλή, να δούμε τι λέει αυτή η συμφωνία. Είναι γνωστό, είναι γνωστό τι λέει. Αυτό. Και έγινε συζήτηση. Μόνοι σας θα τη φέρετε. Έγινε συζήτηση προημερήσιας διάταξης, θυμόσαστε. Ημέρα Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από τρεις εβδομάδες. Αυτή η κουβέντα που έγινε. Θεωρήθηκε όμως ενημερωτική, γιατί είναι δεν γνωστό ξέρουμε το περιεχόμενο. Τότε τι λέγαμε? Ότι είμαστε σε μια νέα κατάσταση. Δεν αποτελεί η παράταση του σκέλους του χρηματοδοτικού προγράμματος συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής. Από εκεί πέρα, το αν την επόμενη προσπαθήσανε πάλι, επαναλαμβάνω, κάποια ακραία κύκλα να δώσουν την δικιά τους ερμηνεία, είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι που γίνεται. Να πάμε στο πολιτικό διατάφτα, συγγνώμη. Δεν έχετε πάρει εντολή σαν κυβέρνηση για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Δεν έχετε πάρει και εντολή να συνεχίσετε την ίδια αναδίπλωση στο πρόγραμμά σας. Αυτό είναι ασύμβατο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Συμφωνώ με το ερώτημα του κυρίου Παπα. Δεν έχουμε πάρει τέτοια εντολή. Άρα λοιπόν, αν κληθούμε να απαντήσουμε τελικώς σε τέτοιου είδους ζητήματα και διαπιστώσουμε ότι είναι έξω από τα όρια τις εντολίες που έχουμε λάβει, τότε μπαίνει το θέμα της προσφυγής στον ελληνικό λαό. Θα ζητήσετε νέα εντολή υπό το νέο περιβάλλον? Εμάς αυτή τη στιγμή δεν είναι στις σκέψεις μας, ούτε το δημοψήφισμα, ούτε οι εκλογές. Να σας πω το σενάριο που αλλά εάν τελικώς, το πολύ εάν τελικώς, δεν το θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό, δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε και μας τεθούν τέτοιου είδους διλήμματα, σαν και αυτά που λέει ο κύριος Παπάς, προφανώς νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτούμε και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν υπάρξει μια κατάληξη συμφωνία έντιμου ή άλλου συμβιβασμού ή επώδυνο, όπως συμβιβασμού. Συμβιβασμού. Τον προσδιορισμό. Τον επιθετικό προσδιορισμό, ας τον αφήσουμε. Εγώ και την άλλη φορά σας έλεγα έντιμο και προωθητικού συμβιβασμού. Εσείς είχατε πει προωθητικού. Εγώ άκουσα τον κύριο Μητρόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, χθες σε εμάς να λέει ενός επώδυνου συμβιβασμού. Λοιπόν. Λέω λοιπόν, ας αφήσουμε τους επιθετικούς προορισμούς οποιοδήποτε συμβιβασμού. Ίσως διευκολύνει και την απάντηση αυτό. Οποιοδήποτε συμβιβασμού. Η κυβέρνηση θα ζητήσει την επικύρωση από τον ελληνικό λαό? Νομίζω ότι στην άλλη περίπτωση, όταν δεν μπορέσουμε να υπάρξει κάποιο είδους συμβιβασμός, θα τεθεί αυτό το ερώτημα. Έστω και ένα συμβιβασμός αυτός είναι έξω από τα πλαίσια τα προεκλογικά τα δικά σας. Δηλαδή, εσείς μας λέγατε, θα ανεβάσω, θα κάνω, θα ράβω, θα σκίσω μνημόνια και τα λοιπά. Δεν θα πάμε θα στη συμφωνία τον Ιούνιο που δεν θα έχει τίποτα πολλά. Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε ένα τέτοιο συμβιβασμό. Οποιοςδήποτε συμβιβασμός θα έχει το στοιχείο της συνέπειας με όσα λέγαμε προεκλογικά. Μάλιστα. Ας συνεχίσουμε την κουβέντα με το διάλειμμα.